συναγερμό έφερε στην αστυνομία η εμπριστική επίθεση σε σπίτι βουλευτή και συγκεκριμένα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, με τους δράστες μάλιστα να προχωρούν διπλά σε αυτή την κίνηση. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, τις ζημιές προκλήθηκαν από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του. Συγκεκριμένα, άγνωστοι τοποθέτησαν εμπριστικούς μηχανισμούς στην είσοδο του σπιτιού του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην Κηφισιά. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, ενώ υπήρξαν φθορές στην είσοδο. Στο σημείο βρίσκονται άνδρες της κρατικής ασφάλειας, με τον βουλευτή κάποτε να έχει υποστεί ατύχημα. Δικαστική νίκη Μπογδάνου επί Πολάκη που θα δοθούν τα χρήματα της αγωγής. Το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας έκρινε ένοχο τον βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη, για το αδίκημα της προσβολής προσωπικότητας, κάνοντας δεκτή την αγωγή του βουλευτή Α Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Η αγωγή είχε γίνει με αφορμή σχόλια σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, επαναλαμβανόμενη φρασεολογία όπως συμπλεγματικό αμόρφωτο υποκείμενο, ανάπηρη πνευματική μετριότητα, παράσιτο και θεραπενίδα του καναλάρχη, μεταξύ πολλών άλλων, αλλά και επιδοκιμασίες του πρώην υπουργού σε σχόλια όπως φαλακρή πόρνη του Sky, οδήγησαν τον δημοσιογράφο και νυν βουλευτή η Δέλτα στη δικαιοσύνη το 2017. Η ελληνική δικαιοσύνη έκανε δεκτή αγωγή που κατέθεσα το 2017 εναντίον του Παύλου Πολάκη για προσβολή προσωπικότητας με τον ποινικολόγο ήρεμη δύναμη, σύμβουλο δα και συναγωνιστή, Δημήτρη Χρό, Αναστασόπουλο. Οι επαναλαμβανόμενες χυδαίες ύβρις κόστησαν στον βουλευτή Χανίων ΣΥΡΙΖΑ 7.000 ευρώ, που πλην εξόδων θα δοθούν στην Βοτό του κόσμου, ανήρτησε από την πλευρά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής Α Αθήνας. Ναι, νικήκαμεν, ο Πολάκης καταδικάστηκε από την ελληνική δικαιοσύνη για προσβολή προσωπικότητας και υποχρεούται να μου καταβάλει 7.000 ευρώ που πλην εξόδων θα δοθούν στην Κιβωτό του κόσμου. Δικαστική νίκη Μπογδάνου επί Πολάκη στην Κιβωτό του κόσμου η αποζημιωσιχτή πτ.co κάθετος DECAJJ4C4W. Κωνσταντίνος Μπογδάνος Παπάκη Μπογδάνος και Ιτζάν 28, 2020. Κίσμα Διάμ στη Βουλή, άγρια κόντρα Πολάκη Γεωργιάδη, όταν με βλέπεις, τρέμεις πρόσεξε, υπάρχει και τρίτος γύρος. Σκληρή κόντρα είχαν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Παύλος Πολάκης, λίγο πριν ολοκληρωθεί η μαραθώνια συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας παρήχε πλήρη κάλυψη στον ΚΑΠΑ, Παπαγγελόπουλο, ενώ κατηγόρησε τον Υπουργό Ανάπτυξης πως έχει διαπράξει το αδίκημα της απιστίας, όμως τα αδικήματα του έχουν παραγραφεί. Μάλιστα, είπε με υπονοούμενα πως και οι υποθέσεις του Τσοχατζόπουλου και του Παπαντονίου είχαν αρχιοθετηθεί και μετά πήγαν φυλακή, γι' αυτό προσέξετε, έπεται και τρίτος γύρος, είπε ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε σε υψηλούς τόνους, κάνατε εξεταστική επιτροπή για δύο χρόνια και δεν αποδείξατε τίποτα, το περίφημο πόρισμά σας ντραπήκατε να το φέρετε στην Ολομέλεια και δεν έγινε ποτέ συζήτηση για το πόρισμα αυτό, δεν το φέρατε γιατί δεν είχε μέσα απολύτως τίποτα, εγώ ως πολιτικός δέχομαι να ψάχνονται οι πολιτικοί και να τους κατηγορούν. Ο καθένας για ό,τι θέλει. Εμένα με έψαξε εισαγγελία διαφθοράς δύο χρόνια, αλλά από ό,τι μας είπατε η αρχιοθέτηση δεν φτάνει, θέλει και στάμπα από τον Πολάκη για να έχουμε αθωότητα, σημείωσε. Κύριε Πολάκη, για την προκαταρκτική που μιλάμε σήμερα, το πιθανότερο είναι να καταλήξετε εσείς τον εισαγγελέα παρά εγώ, γιατί θα ερωτηθούν οι ψευδομάρτυρες όταν αρθεί η ασυλία τους αν πράγματι τους ξέρατε, όπως έχετε πει σε τηλεοπτική εκπομπή, και αν πράγματι τους ξέρατε τότε είστε και εσείς εμπλεκόμενος στη σκευωρία περί αλλοιώσεως του πολιτεύματος και ισόβια κάθειρξη, τόνισε. Τέλος, ο κύριος Γεωργιάδης είπε, επειδή εισαγγελέας δεν είσαι και όταν με βλέπεις, τρέμεις, σταμάτα τα αυτά και πείτενε στην προκαταρκτική που δεν την ψηφίζετε και μην κρύβεστε. Ο κύριος Πολάκης ανταπάντησε στην τελευταία φράση του κυρίου Γεωργιάδη, λέγοντας, επειδή έκανες από μακριά κάποιες χειρονομίες του στυλ τώρα ήρθε η σειρά μας που άλλαξαν τα πράγματα, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε, κάτι τέτοιους ακροδεξιούς αντιπάρτι σας τρώμε 5 για πρωινό.